Αγαπητοί αγροτέ, φίλοι και φίλε, καλό απόγευμα. Είμαστε και σήμερα μαζί σα με την εκπομπή Ανοιχτή Ορίζοντε. Στη σημερινή μα εκπομπή θα ασχοληθούμε πάλι με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική ιστορία. Θα δούμε μια από τι πιο σημαντικέ μάχε στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για την ακρίβεια, την πρώτη σύγκρουση του εκστρατευτικού σώματο του Μεγάλου Αλεξάνδρου με του Πέρσε. Στην, στο Γρανικό Ποταμό και να δούμε τη μάχη του Γρανικού ποταμού που δόθηκε όπως έχει μείνει γνωστή στην ιστορία στον ποταμό, στο γνωστό, στον ομώνυμο ποταμό το 334 π.Χ. με συγκεντρωμένη στρατιωτική δύναμη της αυτοκρατορίας των Αχεμενιδών της αυτοκρατορίας η οποία διοικούσε τότε την περσική α, τους Πέρσες γύρω από την ζέλεια της Φρυγίας των Ελίσποντος με στρατηγό τον Αρσίπη, τον Σατράπη της Φρυγίας και πολλούς επιφανείς Πέρσες όπως ο Σπιθριδάτης, ο Σατράπης της Λυδίας και της Ιωνίας ο Φαρνάκης, ο αδερφός της γυναίκας του Δαρίου, ο Ατσίης, ο Μιθριδάτης και άλλοι γνωστοί Πέρσες στρατηγοί και Σατράπηδες, Σατράπηδες δηλαδή ε, διοικητικοί ε, υπεύθυνοι δι, μεγάλων διοικητικών περιφερειών όπως χωριζόταν τότε η Περσική Αυτοκρατορία. Η τελική έκβαση της μάχης ως γνωστόν ε, ε, έγιρε με τον Μενίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και παρήχε στρατηγική σημασία πλεονέκτημα για την προέλαση του ελληνικού ε, εξτρατευτικού σώματος στην Μικρά Ασία. Χρανικός ποταμός λοιπόν ε, που ήταν και αρχαία ονομασία ενός ποταμού σήμερα από τον οποίο οι Τούρκοι ονομάζουν Τσαντσαγί ή είναι ένα σχετικά μικρός ποταμός στην Μικρασία ο οποίος πηγάζει από τις βόρειες πλαγιές του όρου Ήδη από όπου το αρχαίο πεδίο της Αδράστιας εκβάλλει στην Προποντίδα και σήμερα ο Γρανικό ποταμός είναι πλεύσιμος μόνο για μικρά σκαφή μέχρι 7 χιλιόμετρα από τις εκβολές του και μείνει γνωστός στην ιστορία από δύο σημαντικές μάχες. Η πρώτη είναι αυτή η οποία θα αναφερθούμε σήμερα η πασίγνωστη μάχη του Γρανικού Ποταμού που έλαβε χώρα το 334 μεταξύ του Περσικού στρατού και του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η δεύτερη είναι μεταγενέστερη, η μάχη του Γρανικού του 72 π.Χ. όπως στρατός του Πέρση Μηθριδάντη, του βασιλιά του Πόντου αποδεκατίστηκε από τις ρωμαϊκές δυνάμεις υπό τον στρατηγό Λουκουλό. Επανερχόμαστε στην τροχιά τη εκπομπή Ανοιχτή Ορίζοντε, αγαπητοί κορατέ, αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζουμε την σημερινή μα αναφορά σε μία από τι σημαντικέ μάχε τη αρχαία ελληνική ιστορία. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη σύγκρουση του εκστρατευτικού σώματο του Μεγάλου Αλεξάνδρου με του Πέρσε στον Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ. Δούμε τώρα πώ προετοιμάστηκαν και ήταν το πλαίσιο το οποίο οδήγησε σε αυτή τη, τη μάχη. Αν οι Πέρσες έστελναν έγκαιρα τον στόλο τους στον Ελίσποντο θα μπορούσαν πιθανώς εξ αρχή να αποτρέψουν τον επερχομένο κίνδυνο που στηρίζουν πολλοί από τους ιστορικούς που έχουν ασχοληθεί με αυτή τη μάχη. Ωστόσο φαίνεται πως τα πρώτα βήματα της ελληνικής εκστρατείας οι Πέρσες έκαναν κάποια σφάλματα τα οποία αποδείχτηκαν στρατηγική σημασία στην πορεία. Όταν ο Αλέξανδρος απεβάστη στην Ασία υπήρχε ήδη εκεί συγκεντρωμένη αξιόλογη περσική δύναμη. Επιπλέον ο Ρόδιος Μέμνων προσπάθησε να αποτρέψει τους Πέρσες ηγεμόνες από οποιαδήποτε μάχη συμβολεύοντας τους να περιοριστούν στην Ασία σε απλή άμυνα και να ακολουθήσουν την τακτική της καμένης γης καταστρέφοντας όσο το δυνατόν την περιοχή παρεμβάλλοντας εμπόδια στην προέλαση του ελληνικού στρατού. Του συμβούλευσε επίσης να μεταφέρουν τον πόλεμο στην Ελλάδα, στέλνοντας με τον στόλο ισχυρή πεζική δύναμη, αφενός για να προσβάλλουν τον Αλέξανδρο στην ίδια του την χώρα, αφετέρου στηρίζοντας πόλεμο αντιπερισπασμού των νότιων Ελλήνων στην κάτω από τις θερμοπύλες Νότια Ελλάδα. Ο Μέμνων, ο Ρόδιος, Ωστόσο δεν εισαγούστηκε για λόγους πολιτικής κομπιμότητας και οι Πέρσες αποφάσισαν να περιμένουν τον Αλέξανδρο κοντά στις όχθες του Γρανικού ποταμού. Όταν πληροφορήθη ο Αλέξανδρος ότι οι Πέρσες είχαν παραταχθεί διέταξε τον στρατό του να προετοιμαστεί για μάχη εκ με τον εχθρό. Φτάνοντας στον ποταμό διεπίστωσε ότι ο περσικός στρατός κατήχε την απόκριμνη ανατολική του όχθη ο γρανικός μικρός ποταμός που πήγαζε όπως έχουμε δει από τα όρη της μικρής φρυγίας είχε πλάτος στο σημείο της μάχης από 20 έως 40 μέτρα. Συνεπώς μιλούμε για πολύ μικρό ποταμό. Τα αλλιωμένα χιόνια του Μαΐου έκαναν μεν το ρεύμα του ορμητικό αλλά το βάθος του ήταν μικρό και δεν χρειαζόταν γεφύρωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η απόκριμνη ανατολική όχθη του ποταμού, αυτή που κατήχαν οι Πέρσες, που δεν επέτρεπε την εύκολη πρόσβαση στους επιδιθέμενους. Κατά συνέπεια, οι Πέρσες, τουλάχιστον σε εκείνο το σημείο, είχαν αποκομίσει ένα πλεονέκτημα τακτικό, το οποίο βέβαια στην πορεία δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν. Συνεχίζουμε αγαπητοί κροντές την εκπομπή μας, την εκπομπή Ανοιχτή Ορίζοντες για όσου τώρα έχουν συντονιστεί μαζί μας ενημερώνουμε ότι στη σημερινή μας εκπομπή ασχολούμαστε με ένα θέμα, μια μάχη σημαντική της αρχαίας ελληνικής ιστορίας πρόκειται για την μάχη στον Γρανικό Ποταμό την πρώτη ουσιαστική σύγκρουση του εξτρατευτικού σώματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου με, τις, με τους Πέρσες της δυναστείας των αχαιμενιδών στον Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ. Έχουμε δει το πώς α, κατέληξαν οι δύο πλευρές να συναντηθούν για μάχη στον Γρανικό ποταμό να δούμε πώς παρατάχθηκαν τα αντίπαλα στρατεύματα πρωτού δούμε την ίδια την μάχη. Ο Παρμενίων συμβούλευσε τον Αλέξανδρο να αναβληθεί η μάχη. Ο Μέγας Αλέξανδρος θεώρησε παρατηρώντας την περσική παράταξη ότι με μάχη εκ παρατάξεως είχε υπέρ του όλες τις πιθανότητες και αποφάσισε να μην δώσει οποιαδήποτε ευκαιρία οπισθοχώρησης τους Πέρσες ε, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις εντολές του, στο κέντρο της δύναμης, της ελληνικής δύναμης, Βρίσκονταν οι έξι τάξεις της φάλαγγας με στρατηγούς τον Περδίκα, τον Κίνο, τον Αμίντα, τον Φίλιππο, τον Μελέαγρο και τον Κρατερό. Δεξιά της Μακεδονικής φάλαγγας ήταν παρατεταγμένοι οι υπασπιστές υπό τον Νικάνορα του Παρμενίωνα. Κατόπιν έρχονταν οι Σαρισοφόροι, οι πέονες και οι Ήλοι των Συμμάχων, από την Απολωνία υπό τον Σοκράτη και όλων αυτών στρατηγός ο Αμίντας του Αραβαίου. Μαζί τους ήτο συντεταγμένοι οι υπόλοιποι σύμμαχοι, οι τοξότες και οι αγριάνες ακοντιστές όλοι από τον Φιλότα διαμορφώνοντας το δεξιό κέρας της παράταξης του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι αριστερές πλευρές της φάραγγας προστατεύονταν από τρεις διαφορετικές, διαφορετικές μοίρες του υπηκού. Πρώτοι συνετάχθησαν οι Θράκες υπό τον Αγάθωνα, κατόπιν οι σύμμαχοι υπείς υπό τον Φίλιππο του Μενελάου και τέλος οι Θεσσαλίοι υπείς υπό τον Καλία του Αρπάλου διαμορφώνοντας το αριστερό κέρας του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος ανέλαβε την στρατηγία της δεξιάς πτέρυγας και έδωσε την αριστερή στον φίλο του Παρμενίωνα. Στην αντίπερα όχθη παρετάχθησαν κατά μήκο του ποταμού το περσικό υπηκό, δεξιά η μύδη και η Βακτριανή υπό τον Ρεομήθρη, αριστερά ο Μέμνον ο Ρώδιος και η γη του μαζί με τον Αρσαμένη και τους υπίστου και στο μέσο οι Παφλαγόνες και οι Ιρκανοί υπό την αρχηγία του Αρσίπη και του Σπιθριδάτη. Το περσικό, το ασιατικό και ελληνικό πεζικό παρατάχθησαν λίγο πιο πίσω ως επιφυλακή γιατί οι εχθροί ήθελαν κυρίως με το υπηγό να αντιταχθούν στη διάβαση του Αλεξάνδρου. Η τακτική δύναμη των Περσών ήταν περίπου 20.000 άνδρες και συγκροτήτω από υπείς μύδους, βαχτριανούς, καπαδόκε και παφλαγώνες υπή και άλλους τόσους Έλληνες οι οποίοι πολεμούσαν με τους Πέρστες ως μισθοφόροι. Ω προ το πλήθο, βεβαίω, το επικό ήταν υπέρτερο του ελληνικού. Ενώ αντίθετα, το πεζικό, συγκροτημένο κυρίω από Έλληνε μισθοφόρου, ήταν κατώτερο του ελληνικού τουλάχιστον κατά τον ιστορικό Αριανό, σύμφωνα με τον, με τον οποίο το μένει πηγό έφτανε συνολικά στους 20.000, το δε πεζικό άλλες γιατί άλλοι αναφέροντας απίθανα πράγματα ανεβάζουν τους εχθρούς γύρω στους 110.000. Ο δε Ιουστίνος ακόμα και στον υπερβολικό αριθμό των 600.000, κάτι το οποίο βεβαίω δεν ευσταθεί. Συνεχίζουμε την επομπή μας και την αναφορά μας στην μεγάλη μάχη του Γρανικού Ποταμού, την πρώτη σύγκρουση του εξτρατευτικού σώματος του Μεγάλου Αλεξανδρού με τους Πέρσες της δυναστείας των Αχεμενιδών το 334 π.Χ. Μια μάχη η οποία έπαιξε τον δικό της ρόλο στην πορεία της εξέλιξης της εκστρατείας του, των Ελλήνων εναντίον, των, εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας. Αδούμε δούμε τώρα αυτήν καθε αυτήν την μάχη. Για αρκετή ώρα, σύμφωνα με την αφήγηση του ιστορικού Αριανού, τα αντίπαλα στρατεύματα στέκονταν σιωπηλά και αντιμέτωπα στι όχθε του ποταμού, γεμάτα αγωνία για το μέλλον. Οι Πέρσε περίμεναν να μπουν οι Μακεδόνε στο νερό για να του επιτεθούν καθώ θα προσπαθούσαν. Ο Αλέξανδρος πήδησε πάνω στο άλογο, κάλεσε του άνδρες του να τον ακολουθήσουν και να δείξουν την παλικαριά του και διέταξε να μπουν πρώτοι στο ποτάμι οι πρόδρομοι, οι πει, οι πέονες υπό την ηγεσία του Αμίντα, του γιού του Αραβαίου. Ένα τάγμα πεζικού και πριν από όλου η ύλη του Σωκράτη, που κατά τύχη οδηγούσε εκείνη την ημέρα ολόκληρο το επικό υπό την ηγεσία του Πτολεμαίου, του γιου του Φιλίππου. Ο ίδιος μπήκε στο ποτάμι οδηγώντας τη δεξιά παράταξη κάτω από τους ήχους των Σαλπίγκων και τις Ιαχές προς τον Ενάλιο Άρη. Προχωρούσαν λοξά όπως τους τραβούσε το ρεύμα για να μην πέσουν πάνω τους οι Πέρσες, παρατεταγμένοι σε σειρά, καθώς θα έβγαιναν αλλά να τους χτυπήσει ο ίδιος όσο γίνονταν κατά μέτωπο. Αυτό βεβαίω ήταν μια τακτική η οποία ήθελε συντονισμό αλλά και υπομονή. Οι Πέρσες άρχισαν να ρίχνουν ακόντια στο σημείο όπου βγήκαν οι πρώτοι στρατιώτες του Αμίντα και του Σοκράτη. Εκείνοι που βρίσκονταν στο ψηλό σημείο της όχθης έριχναν μέσα στο ποτάμι και όσοι βρίσκονταν χαμηλότερα κατέβαιναν μέσα στο νερό. Οι υπείς συγκρούονταν καθώς οι Μακεδόνες έβγαιναν από το ποτάμι και οι Πέρσες τους εμπόδιζαν. Οι πρώτοι πολεμούσαν με τα δόρατα και οι δεύτεροι έριχναν ακόντια. Οι Μακεδόνες σε τούτη την πρώτη επίθεση έχαναν χρόνο και είχαν αρκετές απώλειες καθώς αμήνονταν από αβέβαιο σημείο στο ποτάμι και οι Πέρσες βρίσκονταν ψηλότερα. Σε αυτό το σημείο είχε παραταχθεί άλλωστε και το πλέον αξιόμαχο τμήμα του Περσικού Υπηκού. Μαζί του πολεμούσαν ο Μέμνον και τα παιδιά του. Οι πρώτοι Μακεδόνες που συγκρούστηκαν με τους Πέρσες πολέμησαν θαραλέα σώζοντας και τους υπόλοιπου που στράφηκαν προς τον επερχόμενο Αλέξανδρο. Εκείνος, οδηγώντας τη δεξιά παράταξη, επιτέθηκε πρώτος στους Πέρσες, στο σημείο που το υπηκό του ήταν πυκνότερο και βρίσκονταν οι ηγεμόνες τους. Στο μεταξύ, οι μακεδονικές φάλαγγες περνούσαν σχετικά εύκολα πια η μια μετά την άλλη, παρά το γεγονός ότι η μάχη διεξήγετο πάνω στα άλογα και μοιάζε περισσότερο με μάχη πεζικού. Τα άλογα συμπλέκονταν, οι στρατιώτες πολεμούσαν σώμα με σώμα, οι Μακεδόνες προσπαθούσαν να σπρώξουν τους Πέρσες από την όχθη στην πεδιάδα, ενώ οι Πέρσες προσπαθούσαν να εμποδίσουν τους Έλληνες να βγουν και να τους ρίξουν πάλι στο ποτάμι. Έσπασε πάνω στη μάχη το δώρι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σύμφωνα με τις αναφορές των ιστορικών, ζήτησε άλλο από τον Αρέτη, έναν νεαρό της βασιλικής ακολουθίας. Σε δύσκολη θέση εκείνος, γιατί είχε σπάσει και το δικό του δώρι και πολεμούσε σκληρά με το σπασμένο, το έδειξε στον Αλέξανδρο και του φώναξε να ζητήσει άλλο. Τελικά κάποιος από τους συμμάχους, ο Κορίνθιος Δημάρατος, του έδωσε το δικό του. Εκείνος το πήρε και μόλις είδε τον γαμπρό του Δαρίου, τον Μηθριδάτη, να προσπαθεί να τους εμβολήσει με ένα τμήμα επικού, έτρεξε ο ίδιος μπροστά από τους άλλους και τον διαπέρασε με το δόρι του. Τότε ο Ροϊσάγης επιτέθηκε στον Αλέξανδρο και τον χτύπησε με την πάλα στο κεφάλι, σχίζοντας το κρανίο του. Ο Αλέξανδρος τον σκότωσε, χτυπώντας τον στο στέρνο και διαπερνώντας με το δόρι το θώρα ο σπιθριδάτης στο μεταξύ πλησίαζε τον Αλέξανδρο από πίσω κρατώντας υψωμένη την πάλα. Τον πρόλαβε όμως ο Κλήτος, ένας από τους πιο στενούς φίλους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο επωνομαζόμενος Μέλας και τον χτύπησε στον ώμο κοβοντάς του το χέρι. Οι Πέρσες με τα άλογα τους βάλλονταν από παντού. Τους τυπούσαν τα δόρατα, τους έσπροχναν οι πείς, ανακατεμένοι με τους ψηλούς του ελληνικού στρατού. Έτσι τράπηκαν σε φυγή, πρώτα στο σημείο που πολεμούσε ο Μέγας Αλέξανδρος, βλέποντας εκείνη την ανδρία με την οποία πολεμούσε ο Έλληνας βασιλιάς. Μόλις έσπασε το κέντρο, παρέλυσαν και οι δύο πτέρυγες και τράπηκαν σε άταχτη φυγή. Σκοτώθηκαν περίπου χίλιοι Πέρσες υπείς. Η καταδίωξη δεν κράτησε πολύ γιατί ο Αλέξανδρος στράφηκε εναντίον των Ελλήνων μισθοφόρων που πολεμούσαν με τους Πέρσες. Το πυκνότερο τμήμα τους είχε κρατήσει την αρχική του θέση γιατί η απρόσμενη εξέλιξη της μάχης τους έκανε να τα χάσουν. Ο Αλέξανδρος οδήγησε εναντίον τους τη φάλαγγα και διέταξε τους ιππείς να τους περικυκλώσουν. Τους κατέσφαξε τους μέσα σε λίγη ώρα. Δεν σώθηκε κανένας εκτός αν κάποιος τρύπωσε ανάμεσα στους νεκρούς. Περίπου δύο χιλιάδες πιάστηκαν εχμάλωτοι. Σκοτώθηκαν βεβαίως κατά τη διάρκεια της μάχης και αρκετοί ηγεμόνες των Περσών όπως ο Νιφάτης, ο Πετίνης, ο Σατράπης της Λυγίας Πιθριδάτης, ο Υπάρχος της Καπαδοκίας Μηθροβουζάνης, ο γαμπρός του Δαρίου Μηθριδάτης, ο γιος του Γαλλουδαρίου του γιου του Αρταξέρξη, ο Αρβουν, Αρβουντάλης, ε, βεβαίως ο, 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 υπήρξαν και μερικοί όπως ο Αρσίβης ο οποίος κατέφυγε μετά την μάχη στην Φρυγία όπου αυτοκτόνησε θεωρώντας τον εαυτό του υπαίτιο της αυτής της συμφοράς των Περσών στην πρώτη σύγκρουση με το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα. Σύμφωνα με τον γνωστό ιστορικό τον Πίτερ Γκριν ο οποίος συνέγραψε το 2008 το βιβλίο Αλέξανδρος ο Μακεδόνας δύο ήταν οι μάχες των Γρανικό με πηγές των Διόδωρο και τον Τολεμαίο τον Σωματοφύλακα υποστηρίζει πως έφτασαν στο Γρανικό απόγευμα ο Παρμενίωνας συμβούλευσε αναμονή μου ο διέταξε επίθεση και όρμησε επικεφαλής της βασιλικής ύλης η επίθεση, ε, βασικά, ε, μάλλον η επίθεση, η οποία ήταν οργανωμένη ε, αλλά και βιαστική, αποκρούστηκε. Οι σχετικά λίγοι νεκροί που αναφέρονται αξιώθηκαν αγαλμάτων ακριβώς γιατί επιτέθηκαν ενώ πολλοί δίστασαν. Το επόμενο πρωί όμως, σύμφωνα με τον Πίτερ Γκριν, επαναλήφθηκε η επίθεση με τη γνωστή περιγραφή όπως την έχουμε ε, μεταφέρει, και επιτυχία, που να μην ήταν δύο μάχες αλλά ήταν μια μάχη σε δύο μέρη, η οποία έχει κάποια λογική βάση με αυτά τα οποία εξηγεί ο Πίτερ Γκριν, παίρνοντας τα στοιχεία πηγές των Διόδωρο και των Πτωλεμέων. Και έτσι εξηγεί ακριβώ την διόρθωση κάποιων λαθών που είχαν γίνει αρχικά από τον, από τον, από τον Ελληνικό στρατό αλλά και πώς την πορεία αντελήφθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος στα αδύνατα, τα δύνατα τα σημεία του περσικού στρατού με αποτέλεσμα να κάνει κέρια την επίθεση κέρια τα χτυπήματα στα σημεία εκείνα τα αδύναμα, σημεία και να επιφέρει σχετική με σχετική ευκολία την ταχύτατη κατάρρευση του περσικού στρατού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και αυτό το αφιέρωμα στην μάχη του Γρανικού ποταμού του 334 π.Χ. την πρώτη σύγκρουση του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπό τον Μεγάλο Αλεξάνδρο εναντίον, των, εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας των Αχεμενιδών. Ήταν η πρώτη και μια καθοριστική σημασία για την εξέλιξη της εκστρατείας μάχη. Θα τώρα τι ακολούθησε την μάχη. Μετά, τους, μετά την μάχη από τους Μακεδόνες κατά την πρώτη επίθεση σκοτώθηκαν 25 σύμμαχοι σύμφωνα με τις πηγές σχετικά πολύ μικρός αριθμός αλλά με τις απώλειες των Περσών. Ο Αλέξανδρος ανέθεσε στον Λύσιπο το μόνο γλύπτη που είχε το δικαίωμα να κάνει και την δική του προτομή να τους φτιάξει χάλκινες πρωτομές οι οποίες στήθηκαν στο δίο σκοτώθηκαν ακόμη περίπου 60 επίς και 30 πεζοί. Ο Αλέξανδρος τους έθαψε την επομένη μέρα με τα όπλα τους αλλά και άλλα χτερίσματα. Απάλλαξε ακόμη τους γονείς και τα παιδιά τους που βρίσκονταν στην πατρίδα από τους φόρους για τη γη και την περιουσία τους καθώς και από άλλες προσωπικές υπηρεσίες. Φρόντισε ιδιαίτερα τους πληγωμένους, τους επισκέφθηκε όλους, εξέτασε τα τραύματά τους, τους ρώτησε που πληγώθηκαν και τους άφησε να διηγηθούν τα κατορθώματά τους και να περηφανευτούν γι' αυτά. Έθαψε ακόμη τους αρχηγούς των Περσών και τους Έλληνες μισθοφόρους που πολέμησαν στο πλευρό των βαρβάρων. Όσους από αυτούς έπιασε χμάλωτους τους έστειλε ανισοδεμένους στην Μακεδονία σε καταναγκαστικά έργα γιατί όντας Έλληνες και παραβιάζοντας τις κοινέ αποφάσεις των Ελλήνων πολέμησαν στον πλευρό των Περσών. Ακόμη έστειλε στην Αθήνα 300 περσικές πανοπλίες ως αφιέρωμα στην Ακρόπολη. Διέταξε μάλιστα να γραφτεί το παραπάνω, το παρακάτω επίγραμμα, το εξή επίγραμμα, το οποίο βέβαια έμεινε συμβολικό στην εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας. Αλέξανδρος, ο Φιλίππου και οι Έλληνες πλην λακεδαιμονίων από τον βαρβάρων των την Ασία, κατοικούντων πλήν λακεδαιμονίων έχει τη δική του λογική γιατί σε αυτή την εκστρατεία συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες πλήν των Περσών οι οποίοι είχαν διαφοροποιηθεί. Μα λοιπόν, ερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή Ανοιχτή Ορίζοντες, αγαπητοί ακροτές, αγαπητοί φίλοι, την εκπομπή η οποία σήμερα είναι ένα αφιέρωμα στην πρώτη σύγκρουση του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στην Ασία υπό τον Μέγα Αλέξανδρο, η γνωστή μάχη του Γρανικού ποταμού του 334 π.Χ. Αν δούμε τώρα ποιε ήταν οι συνέπειε εκείνη τη πρώτη νικηφόρα μάχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν η πρώτη και στρατηγική σημασία από ό,τι αποδείχτηκε νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία έγινε ο προπομπό για την κατάκτηση τη πρώτα τη Μικρά Ασία, που ήταν το πρώτο βήμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και στη συνέχεια για την προέλαση του Αλεξάνδρου νότια πριν αφυπνιστούν οι Πέρσες και ενεργοποιήσουν τον φοινικικό στόλο κατά τη υπηρετικής και νησιωτική Ελλάδας. Βεβαίω η μάχη του Γρανικού ποταμού συνετέλεσε στην εδραίωση του ηθικού των ελληνικών στρατευμάτων, της πίστεως των Ελλήνων στον αρχηγό τους, τον Αλέξανδρο τον Τρίτο, και της εμπιστοσύνης για την πλήρη επιτυχία της εκστρατείας επίσης στην κατάληψη ολόκληρης της Δυτικής Μικράς Ασίας και στην απελευθέρωση των αιωλικών και ιωνικών πόλεων οι οποίες φάδαζαν κάτω από τον Περσικό έλεγχο. Από, καθα... από, καθαρά στρατιωτική πλευρά ο Μέγας Αλέξανδρος εφάρμοσε όλες σχεδόν τις γνωστές σήμερα αρχές πολέμου και ιδιαίτερα την εκλογή του σκοπού και την αιμονή σε αυτόν που ήταν η καταστροφή του εχθρού καθώς και την επιθετική ενέργεια που κρίθηκε ως η καταλληλότερη μορφή αγώνα για την επιτυχία του σκοπού. Ο επιθετικός ελιγμός του Μεγάλου Αλεξάνδρου σαφώς ήταν της μορφής της διπλής υπερκεράσεως όπως έχουμε δει. Ειδικότερα η ενέργεια του αρχικά εκδηλώνεται ως απλή υπερκέραση κατά του αριστερού άκρου της περσικής διατάξεως μάχης και στη συνέχεια όταν κρίθηκε αναγκαίο μεταβάλλεται σε διπλή υπερκέραση, με ενέργεια και κατά του δεξιού της ίδιας διατάξεως. Τέλος, οι Πέρσες φαίνεται ότι υποτίμησαν τις πραγματικές δυνατότητες του αντιπάλου τους και κυρίως την ηγετική ικανότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και το αγωνιστικό πνεύμα της στρατιάς των Ελλήνων, οι οποίοι ουσιαστικά έδιναν τις πιο κρίσιμες μάχες όντας αυτοί οι οποίοι αναλάβαναν τι πιο κρίσιμε συγκρούσει κατά τη διάρκεια των μαχών, όπω φάνηκε και στην πορεία, επίση φαίνεται ότι ενέπλεξαν τι δυνατότητέ του σε παθητική άμυνα, οι Πέρσες πάντοτε, χωρί να αντιδράσουν με κάποια αποφασιστική ενέργεια αν, αντεπιθέσεω, αν και διέθεταν τετραπλάσιο υπηκό σε σύγκρουση με τον Αλέξανδρο. Όλα αυτά βεβαίω. Ε, συνέβαλαν στη, στη μία αυτή η πρώτη μεγάλη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Ουρανικό ποταμό που ένα ήταν ένα ψυχολογικό ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα και αναγκάζει πλέον τους Πέρσες να υποχωρούν και να αναγκάζονται να εντοπίσουν ή να βρουν τρόπους το πώς θα αντιμετώπιζαν την ευφυή στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος με πολύ μικρότερο στρατό, αλλά με μεγάλη ευφυία ευ 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 και ε μεγάλη ευελιξία και ευφυή στρατηγική, κατάφερε να εξισορροπεί αυτό το μειονέκτημα της ποσότητας εναντί της ποσοτικής υπεροχής των Περσών και να προβάλλει διαρκώς τα ποιοτικά στοιχεία. Όλα αυτά βεβαίω θα φανούν στην πορεία σε άλλε μάχε, στη μάχη τη Ισού, αλλά κυρίω στην πιο καθοριστική μάχη η οποία δόθηκε, που προέβαλε όλε αυτέ τι αρχέ και όλε αυτέ τι αρετέ τη ποιοτική υπεροχή και τη στρατηγική ευφυία ο Μέγα Αλέξανδρο, που δεν ήταν άλλη παρά η μάχη στα Γαβγαμιλά, η οποία έκρινε ουσιαστικά και την έκβαση της ελληνικής εκστρατείας εναντίον των Περσών. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί αγροτέ, αγαπητοί φίλοι, θα σα αποχαιρετήσουμε. Και σήμερα η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλο τη και να σα ευχηθούμε να είστε πάντα καλά. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τι ειδοποιήσει για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σα ευχαριστούμε θερμό για την υποστήριξη.